από το blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι με τον Νίκο τον Προβούλη. Πώς να σε συστήσω τώρα, οικονομολόγο και υποψήφιο διδάκτορα φιλοσοφίας? Όχι, από... έχω τελειώσει. Έχεις τελειώσει. Ναι, ναι. Ωραία. Για να κάνουμε μια κουβέντα γενικά για την οικονομία, τη φιλοσοφία, πώς βλέπω τα πράγματα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ. Θα σου κάνω καταρχήν μια προβοκατόρικη ερώτηση. Η οικονομία είναι επιστήμη? Να σου δώσω και εγώ μια προβοκατόρικη απάντηση. Γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που την ακούμε συχνά. Η απάντηση πρέπει να εξαρτάται από το σε ποιον απευθύνεται. Είναι πολλοί που ρωτάνε αυτή την ερώτηση γιατί θέλουν μια νομιμοποίηση, απορρίπτοντας τελείως την επιστημονικότητα της οικονομίας, να αρχίσουν να λένε ότι θέλουν. Άρα αλλιώς την απαντάμε την ερώτηση σε αυτούς, αλλιώς σε κάποιους οι οποίοι, ξέρω εγώ, αυθεντίες οικονομολόγους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ποσοτικές προβλέψεις ή να δώσουν αυστηρές ερμηνείες σε γεγονότα. Εκεί θυμόμαστε ότι η οικονομία έχει κάποιους περιορισμούς. Σίγουρα η οικονομία δεν είναι επιστήμη με τον τρόπο που είναι η φυσική. Ναι. Εξάλλου κάθε επιστήμη είναι επιστήμη με τον δικό της τρόπο. Αν πας να εφαρμόσεις επιστημολογικά κριτήρια μιας επιστήμης σε μία άλλη, θα την βγάλεις ανεπαρκή. Ο λόγος τώρα που η οικονομία δέχεται τόσο πολλές επιθέσεις είναι γιατί η τροπή που έχει πάρει με τα νεοκλασικά οικονομικά, που χρησιμοποιούν μοντέλα, μαθηματικά, στατιστική κτλ. Και εμφανίζονται να είναι μία επιστήμη απαλλαγμένη από αξίες και από προθέσεις αυτού που λέει ότι λέει και ότι παρατηρεί ψυχρά γεγονότα, τότε προσπαθεί να περάσει σαν μια θετική επιστήμη και γίνεται εύκολο στόχος, γιατί δεν μπορεί ποτέ να είναι έτσι. Ναι. Σε αυτή την προσέγγιση που κάνουν τα νεοκλασικά οικονομικά, είναι κρυμμένη μια ιδεολογία. Γιατί τα νεοκλασικά οικονομικά έχουν στηθεί με ίδιο τρόπο, που πάνω απ' έχουν πάρει αυτά τα αξιώματα, αυτή τη μεθοδολογία, ώστε να αποδεικνύουν ότι η κοινωνία στην οποία θα έπρεπε να θέλουμε να ζούμε είναι μια κοινωνία με ελεύθερες αγορές, χωρίς κλειστά επαγγέλματα, χωρίς κρατική παρέμβαση, με ανοιχτό διεθνές εμπόριο κτλ. Κτλ. Και μάλιστα ότι αυτή η διευθέτηση όχι μόνο είναι καλύτερη για όλους μας οικονομικά, αλλά συνδυάζεται και με την ελευθερία και με τη δικαιοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε μια ιδεολογία η οποία χρησιμοποιεί επιστημονική μέθοδο. Αλλά σε ό,τι κόσμο και αν θέλαμε να ζούμε, θα έπρεπε να κάνουμε μερικές συστηματικές σκέψεις και να βρούμε κάποιες αιτιακές σχέσεις σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται οικονομικό φαινόμενο. Άρα, αν το ονομάσουμε επιστήμη ή όχι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να κάνουμε μερικές συστηματικές σκέψεις για αυτό. Ωραία. Εσύ έχεις ασχοληθεί και με την οικονομία και με τη φιλοσοφία. Ναι. Και είναι δύο γνωστικά παιδιά που καταρχήν φαίνονται συγκρουόμενα. Ναι. Αν είναι όντως συγκρουόμενα, μπορούν με κάποιο τρόπο να συγκλίνουν μεταξύ τους? Αν δεν είναι συγκρουόμενα, τι έχει συμβεί κατά το παρελθόν, φαντάζομαι, και χωρίστηκαν? Ναι. Καταρχήν, η οικονομία και η φιλοσοφία είναι πολύ συγγενή παιδιά. Ναι. Η ερώτηση που κουβεντιάσαμε πριν είναι μια ερώτηση φιλοσοφική. Όλες οι επιστημολογικές ερωτήσεις είναι φιλοσοφικές. Ύστερα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Άνταμ Σμιθ ήταν φιλόσοφος. Ήταν καθηγητής ηθικής φιλοσοφίας, ο Μάρξ το ίδιο. Αρχίζει να φεύγει η οικονομία από το πεδίο της φιλοσοφίας όταν παίρνει εργαλειακό ρόλο και σταματάει να προβληματίζεται για θέματα όπως είναι η κοινωνική ευημερία. Τι σημαίνει αγαθό για τους ανθρώπους, τι είναι δικαιοσύνη ή τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα, η οικονομία και η φιλοσοφία σχετίζονται πολύ στενά όταν έχουμε να κάνουμε με τους σκοπούς. Ναι. Δηλαδή, η προκείμενη που υπάρχει κάτω από κάθε οικονομική θεωρία είναι τι είναι καλύτερο για την κοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο έχει μεγάλη σχέση με τη φιλοσοφία. Αν τώρα αυτό το βγάλεις απ' έξω και πεις ότι είναι η ανάπτυξη ή είναι κάτι άλλο και η οικονομία παίρνει έναν εργαλειακό ρόλο, να μας πει πώς θα φτάσουμε εκεί, τότε όντως ξεκόβεται από τη φιλοσοφία και αυτονομείται. Τώρα, σε αυτό υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό παράδειγμα. Ναι. Κάπου στο 19ο αιώνα έμπαιναν οι μηχανές στην παραγωγή και άρχισε ο κόσμος να απολύεται. Έχαναν τις δουλειές τους ακόμα και τότε. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα αν οι μηχανές είναι καλές ή κακές. Είχε βγει ο Ρικάρντο τότε και είχε πει ότι οι μηχανές είναι καλές γιατί ανεβάζουν την παραγωγικότητα, οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα κέρδη, μπορούν να κάνουν επενδύσεις και να πηγαίνουν σε μια ανάπτυξη.
το ότι οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους δεν είναι και τόσο σημαντικό. Και είχε απαντήσει ο Σεισμόντε Σεισμόντι, ένας Ελβετός, ότι, εντάξει του λέει, δηλαδή του λέει, αυτό που θα θέλαμε θα ήταν ο βασιλιάς της Αγγλίας μόνος του να γυρίζει μία μανιβέλα και να παράγονται με τη βοήθεια αυτομάτων όλα τα προϊόντα της Αγγλίας και κανείς άλλος να μην έχει δουλειά. Που σημαίνει, τι θέλει να πει αυτό, αν αποκόψουμε την οικονομία από την κοινωνία, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου είναι τελείως αυτονομημένη και πηγαίνει μόνη της. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Όπως σήμερα, φαντάζομαι. Όπως σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Ωραία. Αναφερόμενοι στην οικονομία, πολύ συχνά πολιτικοί οικονομολόγοι λένε στερεότυπα τη φράση «έχουμε πόλεμο». Ναι. Και τα 2-3 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει υποθεί πάρα πολλές φορές αυτή η φράση. Συνδέεται η οικονομία με τον πόλεμο, είτε ως έννοια, είτε ως γεγονός, και αν ναι, με ποιους τρόπους? Ναι, η οικονομία με τον πόλεμο συνδέονται με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν έχει νόημα να τους απαριθμίσουμε. Ναι. Εγώ θα σχολιάσω μια διάσταση. Λέει καταρχήν ο Αριστοτέλης, ότι δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά και η οικονομία και ο πόλεμος είναι τρόποι απόκτησης. Πάει να πει δηλαδή ότι μπορούν είτε εναλλακτικά είτε συμπληρωματικά να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια σκέψη κέρια. Υπάρχει η μαρξιστική θέση ότι όλοι οι πόλεμοι γίνονται σε τελική ανάλυση για οικονομικούς λόγους. Mm. Υπογραμμίζω το σε τελική ανάλυση, γιατί αν δεν το πάρουμε υπόψη και το μεταφράσουμε στο ότι όλοι οι πόλεμοι αποσκοπούν σε απτά οικονομικά ωφέλη, θα βρούμε ότι δεν ισχύει. Το σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι διάφορες εθνικές ή θρησκευτικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις στην πραγματικότητα μεταφράζουν στη γλώσσα τους βαθύτερες οικονομικές αιτίες. Αυτή είναι η μία άποψη. Τώρα υπάρχει και η άποψη, όπως διατυπώνει ας πούμε ο Κονδύλης, ότι η βία, ο πόλεμος, είναι κάτι που πάει πέρα από την οικονομία. Ότι οποιοδήποτε ιδιοποιείται επιτυχώς στο οικονομικό επίπεδο, αργά ή γρήγορα προβάλλει αξίωση κυριαρχίας. Άρα η οικονομία είναι αμέσον για να κυριαρχήσουμε. Αμυγός οικονομικοί πόλεμοι, σύμφωνα με αυτή τη λογική, μπορεί να υπάρχουν μόνο σε πρωτόγονες κοινωνίες, όπου πολεμάει ο κόσμος για να διασφαλίσει την επιβίωση. Όταν όμως υπάρχει κάτι πέρα από αυτό, προφανώς δεν φτάνουν οι οικονομικοί λόγοι για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο πάμε σε πόλεμο. Mm. Άρα εδώ πέρα φαίνεται ότι η οικονομία είναι μέσον και η κυριαρχία είναι κάτι πάνω από αυτό. Τώρα αυτή η διχογνωμία, που για μένα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, στην ουσία χάνει το νόημά της μέσα στον καπιταλισμό. Γιατί μέσα στον καπιταλισμό είναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός, που οικονομία και εξουσία συμφύονται, γίνονται το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν η φυσιογνωμία των πολέμων και ο λόγος που γίνονται μέσα στον καπιταλισμό αλλάζει ριζικά. Και πια αυτή η ερώτηση δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Mm. Τώρα η φράση που λέμε ότι σήμερα ζούμε σε πόλεμο έχει ξεκάθαρο νόημα, επειδή από την άνοδο του καπιταλισμού και μετά η εξουσία ασκείται κυρίως με οικονομικά μέσα, είναι μέσω πολέμου. Ναι. Δεν χρειάζεται πια να έχεις δούλους, έχεις εργαζόμενους. Δεν χρειάζεται να κάνεις επέμβαση σε μια χώρα, να αφήσεις τις αγορές να τη διαλύσουμε. Βέβαια, ο στρατός υπάρχει πάντα σαν τελευταία καταφυγή, έτσι, αν όλα αυτά δεν δουλέψουν, ή η αστυνομία αντίστοιχα. Άρα, σίγουρα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε πόλεμο με την έννοια ότι είναι μια εξόδωση των φτωχών. Ωραία. Το υλικό κεφάλαιο, με οποιαδήποτε μορφή, ποσότητα και ανάλαζε, υπήρχε πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Ναι. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα σύστημα ως κεφαλαιοκρατικό? Ναι. Το βασικό σε ένα κεφαλαιοκρατικό σύστημα είναι ότι το κεφάλαιο επενδύεται με σκοπό το κέρδος. Αυτό είναι διαφορετικό από εποχές που και πάλι υπήρχε υλικό κεφάλαιο, αλλά η όλη παραγωγική διαδικασία κινείται με στόχο την κάλυψη κάποιων αναγκών, ατομικών, συλλογικών, στρατιωτικών, οτιδήποτε. Εδώ έχει αλλάξει προτεραιότητα. Στόχος είναι η επανεπένδυση του κεφαλαίου με στόχο συνεχώς το κέρδος.
Τώρα υπάρχουν και κατοίκουν αυτό το βασικό. Υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, ότι τα πάντα γίνονται μέσα από αγορές, ότι η εργασία, η φύση είναι και αυτά εμπορεύματα, ότι τα μέσα παραγωγής είναι σε ιδιωτικά χέρια, όλα αυτά είναι στοιχεία του καπιταλισμού. Το βασικό είναι όμως αυτό που είπα, ότι τα πάντα κινούνται από την επιδίωξη του κέρδους. Κεφάλαιο επενδύεται με σκοπό το κέρδος. Ωραία. Είχες μιλήσει πριν από λίγο, μίλησες για τον ανταγωνισμό και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Στο μυαλό του μέσου ανθρώπου, οικονομία σημαίνει άκρατος ανταγωνισμός. Σχεδόν έχουν ταυτιστεί αυτά τα δύο, αν όχι πλήρως. Που με τη σειρά του οδηγεί στη λεγόμενη και πολυπόθητη, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, ανάπτυξη. Ανταγωνισμός και ανάπτυξη ήταν πάντα οι στόχοι της οικονομικής επιστήμης. Της επιστήμης, της οικονομικής πρακτικής. Της οικονομικής πρακτικής, πάντα. Συστήματα προκαπιταλιστικά, όπως είναι το φεουδαρχικό ή το δουλοκτητικό, δεν έχουν ανάγκη την ανάπτυξη για να υπάρχουν. Μπορούν να υπάρχουν στατικά. Ναι. Στον καπιταλισμό υπάρχει η δυναμική που λέγεται ανάπτυξη ή θάνατος. Και αυτή γίνεται σε δύο επίπεδα. Η μία είναι σε μικροοικονομικό, δηλαδή κάθε μία επιχείρηση πρέπει αναγκαστικά να αναπτύσσεται προκειμένου να παραμείνει στην αγορά. Αλλιώς θα το κάνουν οι ανταγωνιστές της και θα την εκτοπίσουν. Και η άλλη είναι σε μακροοικονομικό επίπεδο, που σημαίνει ότι η οικονομία σαν σύνολο, για να μπορεί να διασφαλίσει την κερδοφορία των εταιριών της συνολικά, πρέπει να αναπτύσσεται στο χώρο ή στο χρόνο. Αυτό μπορούμε και να το ξανασυζητήσουμε. Πάντως, η ανάπτυξη ως εγγενές χαρακτηριστικό του συστήματος, όχι ως μια επιλογή, ως εγγενής δυναμική, υπάρχει στον καπιταλισμό. Και άλλα συστήματα μπορούν να επιλέξουν την ανάπτυξη, αλλά αυτό θα είναι ένας στόχος που τον έβαλε η πολιτική ηγεσία ή η κοινωνία ή οποιοδήποτε άλλος. Κατάλαβα. Δεν είναι δηλαδή γενής δυναμική. Ναι. Ωραία. Ο Φουκογιάμα είχε γράψει πως ο καπιταλισμός είναι το τέλος της ιστορίας. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου? Κανείς δεν μπορεί να ξέρει το τέλος της ιστορίας. Ναι. Τώρα ο Φουκογιάμα το λέει αυτό για να δείξει ότι δεν υπάρχει αναλλακτική. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα ο καπιταλισμός. Ποιος καπιταλισμός? Ο καπιταλισμός έχει αλλάξει πάρα πολλές μορφές. Δεν είναι ένα πράγμα, ένας χαμελέοντας που αλλάζει μορφές προκειμένου να διασφαλίζει το βασικό του σκοπό, που είναι η κυριαρχία λίγων σε πολλούς. Όπως και κάθε σύστημα δηλαδή αυτό κάνει. Ο λόγος που ο καπιταλισμός είναι δύσκολο να νικηθεί, και δεν ξέρω αν τελικά θα συμβεί αυτό, είναι όχι επειδή καλύπτει με τον βέλτιστο τρόπο τις ανθρώπινες ανάγκες. Γιατί αυτό υπάρχει πίσω από αυτή τη φράση, ότι αυτό το τέλος της ιστορίας, γιατί αυτό είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό. Είναι γιατί οποιοδήποτε άλλο σύστημα προσπαθήσει να τον εκτοπίσει, πρέπει να τον ανταγωνιστεί. Και οποιοδήποτε άλλο σύστημα μπει σε μια ανταγωνιστική σχέση με τον καπιταλισμό, θα αρχίσει να γίνεται και το ίδιο καπιταλισμός. Όπως για παράδειγμα ο υπαρκτός σοσιαλισμός, όταν ανταγωνίστηκε στρατιωτικά και οικονομικά τη Δύση, απέκτησε σαφή καπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, ένα ανταγωνιστικό σύστημα, είτε θα το ανταγωνιστείς και θα γίνεις ίδιο με αυτό σε πολλά στοιχεία, είτε θα το ανταγωνιστείς και θα επικρατήσει. Το να ξεφύγω από τον καπιταλισμό προϋποθέτει μία ορίμανση, να το πω έτσι, που είναι μία συνειδητοποίηση κοινωνιών και ανθρώπων που είναι άλλο επίπεδο και δεν ξέρω αν θα συμβεί ποτέ. Άρα μπορεί να έχει και δίκιο ο Φουκογιάμα. Μπορεί και πρακτικά να είναι το τέλος, ας πούμε. Μπορεί, κανείς δεν ξέρει. Αυτό είναι μια σκατολογική ερώτηση που κανείς δεν μπορεί να. Σωστό. Θα ήθελα να μου πεις, επειδή αναφέρθηκες ότι ο καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφές κτλ., να μου πεις τα βασικά στοιχεία της χρηματοπιστωτικής φάσης του καπιταλισμού, την οποία φαντάζομαι ότι ζούμε τώρα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ιστορικά έχει υπάρξει καταρχήν η εμπορική, μετά η βιομηχανική, τώρα λέμε η χρηματοπιστωτική. Τώρα με πολύ λίγα λόγια. Αυτό που λέμε αγορές, ναι, μάλλον οικονομία αγοράς, είναι ένα σύστημα αγορών. Δεν είναι μία αγορά, αγορές υπήρχαν από πάντα. Είναι ένα σύστημα αγορών όπου τα πάντα κινούνται στην αγορά. Υπάρχει αγορά για αγαθά, για υπηρεσίες, για μέσα παραγωγής, για φυσικούς πόρους και αγορά χρήματος. Σε αυτή τη χρηματοπιστωτική φάση του καπιταλισμού, η κυρίαρχη αγορά είναι η αγορά χρήματος. Δηλαδή, μέσα από αυτήν μπορείς πιο αποτελεσματικά να ιδιοποιηθείς πράγματα που παράγονται στις άλλες και με αυτήν μπορείς να στρέψεις την παραγωγή και την οικονομική κίνηση στην κατεύθυνση που θέλεις.
Νομίζω είχε πει ο Ρότσιλντ, ή φέρεται να είχε πει, ο οποίος είχε κάνει πολλές επιχειρήσεις, κάποτε στράφηκε σε τράπεζες. Και όταν στράφηκε στην τράπεζα, είπε ότι τώρα που άνοιξα τράπεζα, κατάλαβα ότι όλο τον προηγούμενο καιρό έχανα τον καιρό μου. Πάει να πει ότι πια ο αποφασιστικός τομέας, όπου συμπυκνώνεται η δύναμη, η ιδιοποίηση κτλ., είναι ο χρηματοπιστωτικός. Αυτό περίπου. Ωραία. Τι σημαίνει πρακτικά φούσκα, τι είναι η φούσκα, πώς δημιουργείται μια φούσκα? Ναι. Γενικά λέμε φούσκα οποιαδήποτε αξία αποδεικνύεται ότι δεν είχε αξία, το ναι. ύψος που εμείς θεωρούσαμε ότι έχει. Ναι. Τώρα αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Έχει διάσημες είναι οι φούσκες την εποχή της τουλίπας με τον Ολλανδικό εμπορικό καπιταλισμό, έτσι, και χρηματιστηριακό. Και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή. Μπορεί να πάρει τη μορφή μετοχών, μπορεί να πάρει τη μορφή ακινήτων, μπορεί να στραφούν φούσκες σε μη παραγωγικές επενδύσεις αλλά και σε παραγωγικές. Τη δεκαετία του 2000 είχαν για παράδειγμα πέσει τρομακτικές επενδύσεις στις εταιρείες τηλεπικοινωνίας στην Αμερική. Mm. Λίγο πριν από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, ο τομέας αυτός χρηματιστηριακά είχε καταγράψει μία πτώση των 3,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Δηλαδή μία φούσκα από υπερεπενδύσεις που είχε κατευθυνθεί σε έναν τομέα παραγωγικό, μπορεί να πει κανείς. Τώρα, η πιο καθαρή μορφή που μπορεί να πάρει η φούσκα, κατά τη γνώμη μου, είναι η φούσκα με τη μορφή του χρέους. Ναι. Τώρα πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και ότι η φούσκα δεν είναι ένα συμπτωματικό γεγονός. Οδηγούμαστε εκεί μέσα από μία ανάγκη διασφάλισης κερδών που δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστούν. Στον καπιταλισμό, η οικονομική δραστηριότητα πέφτει πάνω σε επιχειρήσεις. Ναι. Η επιχείρηση είναι ένας ειδικός τύπος συναλλασσόμενος σε μια αγορά που πρέπει να έχει περισσότερα έσοδα από ό,τι έξοδα. Σωστά. Τα έξοδα της επιχείρησης είναι έσοδα για κάποιους άλλους. Για τους εργαζόμενους που είναι μισθοί τους, για τους ενοικιαστές που είναι τα ενοικιά τους, γενικά. Όταν λέμε λοιπόν ότι η επιχείρηση έχει περισσότερα έσοδα από ό,τι έξοδα, μια ισοδύναμη διατύπωση είναι να πούμε ότι έχει περισσότερα έσοδα από όσα έσοδα δημιουργεί για τους άλλους. Αυτά τα έξοδα της. Η ερώτηση τώρα είναι λοιπόν ότι αφού κάθε επιχείρηση δημιουργεί, έχει περισσότερα έσοδα από αυτά που δημιουργεί για τους άλλους, πώς θα υπάρχουν τα εισοδήματα για να αγοράσουν την παραγωγή της? Ναι. Για μια μεμονωμένη επιχείρηση αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Θα υπήρχαν εργαζόμενοι έξω από αυτό το κύκλωμα που θα μπορούσαν να αγοράσουν. Αν όμως συνολικά η οικονομία είναι καπιταλιστική, σημαίνει ότι σε κάθε επιχείρηση δουλεύουν εργαζόμενοι που πρέπει με κάποιο τρόπο να αγοράσουν την παραγωγή που αντιπροσωπεύει το κέρδος της εταιρείας. Όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει σε πλαίσιο εθνικής οικονομίας, ένας τρόπος είναι να γίνουν εξαγωγές. Ναι. Να επεκταθούν δηλαδή στον χώρο. Όταν τώρα ούτε αυτό μετά την πάροδο κάποιων ετών ή και αιώνων δεν είναι δυνατό, γιατί επικρατεί παντού ο καπιταλισμός και χώρες τρίτες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία είναι και αυτές εξαγωγικές, η επεκτάθεια στον χώρο σταματάει. Και μπορείς να επεκταθείς στον χρόνο. Τι σημαίνει επεκτείνουμε στον χρόνο? Σημαίνει ότι προκειμένου να κάνει κέρδη μια επιχείρηση, αρχίζει να δανείζει χρήματα στους εργαζόμενους ή στο δημόσιο ή οπουδήποτε που θα αγοράσουν την παραγωγή. Τώρα αυτό το δάνειο, αν συνεχίζεται αρκετά, παίρνει τη μορφή της φούσκας. Προσπαθεί δηλαδή μέσα από τον τρόπο να διασφαλιστεί μία αξία από τη μεριά της επιχείρησης που είναι το κέρδος της, μεταφερόμενη στο μέλλον. Υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Όταν ξεπεράσει ένα όριο, θα πέσει μετά σε μετοχές, σε ακίνητα, σε τίτλους εισιτηρών κτλ. Αυτά θα πάρουν μία αξία μεγαλύτερη από φέτος αντιστοιχεί και αυτές είναι φούσκες. Θέλω να πω, οι φούσκες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του καπιταλισμού, με την έννοια ότι επειδή πρέπει να υπάρχουν κέρδη και κάποια μορφή πρέπει να πάρουν, αυτή η μορφή δεν μπορεί να είναι πραγματική και οδηγεί σε φούσκες. Ωραία. Πριν λίγες μέρες, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι τον οίκο αξιολόγησης, αλλά ένας οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε τους μηχανισμούς διάσωσης ευρωζώνης. Ναι. Πόσο μεγάλη ή μικρή ισχύ έχουν αυτοί οι οίκοι και ποια είναι ακριβώς η δουλειά τους, τι κάνουν? Ναι, αυτοί οι οίκοι καταρχήν δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο,
είναι κάποια ιδιωτικά μαγαζιά που η δουλειά τους είναι να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Αλλά πώς επηρεάζονται τόσο πολύ τις οικονομίες, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι το περίεργο. Σωστά. Όπως βλέπεις, οποιαδήποτε τέτοια αξιολόγηση γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα media, σε όλο τον κόσμο. Για να συμβαίνει αυτό, η γνώμη κάποιου να είναι πρώτη είδηση σε όλα τα media, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μεγάλη δύναμη από πίσω. Ναι. Ποιος είναι λοιπόν από πίσω? Μα θα σκεφτούμε, θα πω δύο διαφορετικές, μια καλοπροαίρετη και μια όχι τόσο άποψη. Η μία είναι ότι όταν κάποιος με μεγάλο κύρος κάνει μια πρόβλεψη, και επειδή αυτή η πρόβλεψη στα οικονομικά λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, και μόνο η πρόβλεψη ότι κάτι θα πάει εκεί οδηγεί όλη την αγορά στο να το πάει. Άρα, με αυτή την έννοια, η γνώμη και κάποιου μη θεσμικού μπορεί να είναι σημαντική. Φαντάζομαι είναι καλοπροαίρετη. Αυτή είναι καλοπροαίρετη. Η άλλη είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν τεράστια κεφάλαια, τεράστιοι επενδυτές, και αυτές οι εταιρείες είναι κάποια παπαγαλάκια που θέλουν να πάνε τα πράγματα, να πιέσουν τα πράγματα στην κατεύθυνση που συμφέρει κάποιους πολύ μεγάλους επενδυτές. Και αυτό κάνουν. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτά τα περιβόητα, τα hedge funds που ακούμε συνέχεια. Ναι. Και το hedge fund είναι... είναι μια εταιρεία, ας το πούμε έτσι, που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα κεφάλαια μεγάλων επενδυτών. Όχι οποιοδήποτε, μεγάλων επενδυτών, είτε φυσικών προσώπων, είτε θεσμικών επενδυτών που λέμε, όπως είναι ασφαλιστικά ταμεία ή κάποιοι άλλοι, που υποτίθεται ότι αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που έχει μια τέτοια τοποθέτηση. Τα hedge funds δεν επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, ούτε σε μακροχρόνιες επενδύσεις. Κάνουν επενδύσεις, τοποθετήσεις, ας πούμε καλύτερα, μεγάλης ρευστότητας, σύντομες, και είναι αυτό που λέμε, είναι η κατεξοχήν κερδοσκόπη. Έτσι, αυτό είναι τα hedge funds. Είναι επιθετικά κεφάλαια μεγάλου ρίσκου που λειτουργούν κερδοσκοπικά. Ωραία. Τώρα, μιλώντας για το ευρώ, να πιάσω μια κουβέντα λίγο για το ευρώ. Ναι. Πόσο σκληρό μπορεί να θεωρηθεί ένα νόμισμα που η ανταλλακτική του αξία διαφέρει τόσο έντονα από χώρα σε χώρα? Ναι. Δηλαδή, εννοείς ότι η αγοραστική αξία του ευρώ είναι διαφορετική στην Πορτογαλία, διαφορετική στη Δανία? Ναι. Κοίταξε, δεν είναι αυτό το κριτήριο του τι σημαίνει σκληρό νόμισμα. Το νόμισμα θεωρείται σκληρό όταν κρατάει την ισοτιμία του σε σχέση με άλλα σημαντικά νομίσματα. Όταν την κρατάει ή πηγαίνει ανεβαίνοντας, τότε είναι σκληρό. Το δολάριο, για παράδειγμα, ας πούμε. Ναι. Άρα λοιπόν, αν το ευρώ, που έτσι είναι, απέναντι στο δολάριο ή στο γεν, κρατάει μια σταθερή ισοτιμία, τότε είναι ένα σκληρό νόμισμα. Άρα με αυτή την έννοια είναι, ναι. Τώρα, αν στο μέλλον υποτιμηθεί δραστικά, θα πούμε ότι δεν είναι πια. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ένα σκληρό νόμισμα. Το κριτήριο δηλαδή είναι ισοτιμίες που... με άλλα νομίσματα. Έχοντας υπόψη με ένα άρθρο σου για τα επιχειρηματικά κέρδη, στο οποίο υποστηρίζεις πως όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο ταχύτερα βαδίζουμε στην ύφεση. Θέλω να μου εξηγήσεις αυτή την άποψη. Ναι, είναι περίπου ο μηχανισμός που είπα νωρίτερα. Όταν μια επιχείρηση έχει κέρδη, θα μπορούσε να υπάρχει μια κατάσταση όπου μια επιχείρηση έχει πάρα πολύ μικρά κέρδη. Που σημαίνει τα έξοδά της, οι μισθοί με λίγα λόγια που πληρώνουν, περίπου αγοράζουν την παραγωγή της, και τα υπόλοιπα περνάει πολύ καλά ο επιχειρηματίας. Σε μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καπιταλισμό με αρκετή σταθερότητα, που δεν έχει και μεγάλη ανάγκη επέκτασης. Όταν όμως τα κέρδη πρέπει να είναι μεγάλα, δημιουργούν το πρόβλημα της διάθεσης του πλεονάσματος της επιχείρησης. Ναι. Με την έννοια αυτή, όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο περισσότερο πρέπει να βρεθεί μια διέξοδος, που είτε θα είναι φούσκες, είτε θα είναι μια φρενήρης πορεία σε διαρκή ανάπτυξη, που θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορεί να πάρει ως επενδύσεις τα κέρδη που περισσεύουν. Δηλαδή, ο δεύτερος τρόπος διαφυγής στον χρόνο, ο ένας είναι να δημιουργούμε χρέη, ο άλλος είναι να πάμε σε μια διαρκή φρενήρη ανάπτυξη τόσο μεγάλη που τα κέρδη του σήμερα να μπαίνουν μέσα σε μεθοδικές επενδύσεις ώστε να μεγαλώνουμε συνεχώς. Επειδή αυτή η δεύτερη πορεία έχει πολύ μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, χρειάζεται ένας συγχρονισμός που είναι πολύ δύσκολος, ειδικά σε μια κατάσταση που κανείς δεν συνοείται με κανέναν, μπαίνουμε σε κρίσεις. Άρα, όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη, είτε με τη μορφή του χρέους, είτε με τη μορφή μιας τρελής ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να ισορροπεί ποτέ, μπαίνουμε σε κρίσεις. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Ωραία.
Πολλές φωνές υποστηρίζουν την αποανάπτυξη αντί για την ανάπτυξη. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου? Κοίταξε, δεν έχω ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα, άρα θα σου πω κάτι πολύ, πολύ γενικό, ότι σίγουρα ο κόσμος στον οποίο εγώ φαντάζομαι ότι θα ήθελα να ζω δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη. Έχει σχέση με την κάλυψη των αναγκών όπως τις προσδιορίζει η ίδια κοινωνία. Άρα η ανάπτυξη είναι ένας στόχος τριτεύων. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Είναι εκτός της λογικής. Η λογική πρέπει να είναι πώς καλύπτουμε τις ανάγκες μας όπως τις προσδιορίζουμε εμείς. Βέβαια αυτό είναι και πολιτικό θέμα. Δηλαδή να μπορούμε να τις προσδιορίζουμε πρώτα. Μα γι' αυτό η οικονομία έχει πάντα σχέση με την πολιτική. Και δεν είναι κάτι που μπορεί να αυτονομηθεί. Σωστό. Η έννοια και το περιεχόμενο της οικονομίας αλλάζει αναλόγως του οικονομικού καθεστώτος που επικρατεί. Κατά τη γνώμη σου, θα έπρεπε να υπάρχει ένας βασικός πυρήνας αρχών στην οικονομική επιστήμη, όπως συμβαίνει ας πούμε και στις φυσικές επιστήμες, ή κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο? Ναι. Όπως συμβαίνει μάλλον στην οποιαδήποτε επιστήμη, όχι μόνο στις φυσικές. Ναι. Υπάρχουν βασικές αρχές. Ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ανέφικτο. Είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο. Για να ήταν ανέφικτο, θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει σε τι κόσμο θα θέλαμε να ζούμε. Δηλαδή πάει αντίστροφα. Δεν φτιάχνουμε ένα κατασκεύασμα και μας οδηγεί αυτό στην οικονομία και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Πάμε αντίστροφα. Πού θέλουμε να φτάσουμε για να δούμε τι αρχές πρέπει να βάλουμε. Πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουμε πώς εννοούμε την κοινωνική ευημερία, πώς εννοούμε την ελευθερία, αν θέλουμε ή δεν θέλουμε ισότητα. Και μεταξύ αυτών που θα συμφωνήσουν σε αυτά τα βασικά πράγματα, μπορούν να συμφωνηθούν και κάποιες βασικές αρχές οικονομικές. Mm. Αν κάποιοι έχουν άλλο όραμα κοινωνίας, είναι αδύνατο να συμφωνήσουν στις βασικές τους αρχές. Για να τους οδηγήσει σε ένα άλλο μοντέλο. Μάλιστα. Άρα πάλι πολιτικό το θέμα. Βέβαια. Ο λεγόμενος δημόσιος τομέας είναι στην ουσία του κρατικός. Με όλα τα κακά που μπορεί να αποδείξει η διαχείρισή του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είτε εδώ, είτε στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Πώς φαντάζεσαι εσύ ένα πραγματικό δημόσιο τομέα? Ναι. Σίγουρα ο δημόσιος τομέας έχει πολύ μεγάλα και χρόνια προβλήματα στην Ελλάδα, το ξέρουμε πολύ καλά. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που λέγεται δημόσια αγαθά, που είναι η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, ο βασικός κορμός των μεταφορών, η τηλεπικοινωνίας κτλ. Αυτά τα αγαθά δεν μπορεί να είναι εμπορεύματα, δεν μπορεί να είναι δηλαδή σε ιδιωτικά χέρια. Υπάρχει ένας ρόλος που πρέπει να παίξει το δημόσιο με κάποιον τρόπο, σαν ο βασικός πάροχος αυτών των υπηρεσιών. Με αυτή την έννοια, το δημόσιο χρειάζεται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Το πώς θα αναμορφωθεί το ελληνικό δημόσιο, δεν είμαι ο κατάλληλος να το πει, δεν έχω καμία εμπειρία από τη δημόσια διοίκηση, όλη μου εμπειρία είναι από ιδιωτικές εταιρείες. Θα έλεγα σαν μια γενική ιδέα ότι πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη αποκέντρωση σε επίπεδο, θα έλεγα, δήμων ή περιφερειών, όπου λόγω της μικρότερης κλίμακας θα μπορεί να συμμετέχει με κάποιο τρόπο και η τοπική κοινωνία πιο ενεργά. Να ελέγχει και να συμμετέχει. Ώστε να γίνει στην ουσία του δημόσιου. Ώστε να γίνει, στην ουσία του δημόσιου. Ναι, ναι. Οπότε θα πρότεινε, ας πούμε, την αποκέντρωση. Θα πρότεινα την αποκέντρωση χωρίς να ξέρω από μέσα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και, σίγουρα το δημόσιο πρέπει να πάρει πάλι επάνω του όλους αυτούς τους τομείς και βασικές, δηλαδή παραγωγικές δραστηριότητες επίσης πρέπει να πάρει. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να μείνουν σε χέρια ιδιωτών και το αποτέλεσμα το βλέπουμε είναι καταστροφικό. Ναι. Θα ήθελα τώρα να σε πάω σε μια ιστορική μάλλον ερώτηση. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για την έννοια της ιδιοκτησίας. Ναι. Υπό καθεστώς δουλοκτητικό, φεουδαρχικό και καπιταλιστικό. Ναι. Να μου πεις τι σημαίνει ιδιοκτησία και τι σημαίνει σε αυτά τα τρεις ας πούμε ιστορικές περιόδους. Ναι. Τώρα η ιδιοκτησία είναι τεράστιο θέμα, εννοείται. Ναι. Πρέπει να διακρίνουμε όμως ανάμεσα στην ιδιοκτησία που αναφέρεται σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης και κατανάλωσης ή σε μικροϊδιοκτησία που έχει στόχο να διασφαλίσει μια σχετικά αυτόνομη επιβίωση και στην ιδιοκτησία στις πολύ σημαντικές μορφές που παίρνει σε κάθε εποχή. Τώρα,
οι βασικές μορφές της ιδιοκτησίας γυρίζουν γύρω από την παραγωγή. Ναι. Η παραγωγή έχει τρεις βασικούς συντελεστές. Την εργασία, τον άνθρωπο δηλαδή που εργάζεται, ένα αντικείμενο, ένα φυσικό πόρο, ένα υλικό στο οποίο εφαρμόζεται η εργασία και ένα εργαλείο με το οποίο δουλεύει κάποιος. Να πούμε δηλαδή έτσι, αν πούμε ένα παράδειγμα, είναι ένας ξυλουργός, είναι το ξύλο και είναι τα εργαλεία με τα οποία φτιάχνει μια καρέκλα. Τώρα σε κάθε εποχή, ο καθένας από αυτούς τους τρεις βασικούς συντελεστές ήταν το κυρίαρχο αντικείμενο ιδιοκτησίας. Mm. Στη δηλωτική αρχαιότητα, το βασικό αντικείμενο ιδιοκτησίας ήταν ο άνθρωπος, η εργασία. Είχες δικό σου το δούλο, μπορούσες να ελέγχεις και να ιδιοποιείς το κομμάτι της παραγωγής. Στη φωταρχία, βασικό αντικείμενο ιδιοκτησίας ήταν η γη, η φύση δηλαδή, η πόρη. Και μέσω της γης βέβαια γινόταν μια κατανομή ρόλων, εργασιών, απορρέανε δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τάξεις κτλ. Τώρα με την άνοδο του καπιταλισμού, το εργαλείο από εκεί που ήταν κάτι ευτελές γίνεται βιοτεχνία και μετά εργοστάσιο, αλλά το αποφασιστικό αντικείμενο διεκτησίας είναι το μέσο παραγωγής, το εργοστάσιο. Αυτά μέχρι τη βιομηχανική φάση του καπιταλισμού. Αυτό που σήμερα είναι μια περαιτέρω εξέλιξη της διεκτησίας, φαίνεται και από αυτά που είπαμε προηγουμένως, είναι ότι έχουν αναδυθεί κάποια περιφερειακά κυκλώματα γύρω από το βασικό κύκλωμα της παραγωγής και συγκεκριμένα οι πληροφορίες, οι γνώσεις, η εμπορία και το χρήμα είναι κάποια ξεχωριστά κυκλώματα μέσα από τα οποία είναι πιο πρόσφορο να ιδιοποιηθείς το προϊόν που παράγεται από ότι μέσα από την παραγωγή. Έτσι ξεκινάνε νέα είδη ιδιοκτησίας, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, προκειμένου για γνώσεις που περιλαμβάνει βιοτεχνολογία, σπόρους κτλ. Πατέντες, μέσω πατεντών όλα αυτά. Υπάρχει ιδιοκτησία στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα που ελέγχει τις επικοινωνίες. Υπάρχει ιδιοκτησία σε τίτλους μελλοντικής παραγωγής όπου ελέγχει την εμπορία με έναν τρόπο που δεν ήταν αδιανόητο στο παρελθόν. Και υπάρχει ιδιοκτησία χρηματική που κατευθύνουν τα προηγούμενα. Αλλά η μορφή που παίρνει η ιδιοκτησία τελευταία είναι να παίρνει τέτοιες απρόσμενες μέχρι πριν από μερικά χρόνια μορφές, με σκοπό πάντα την πιο αποτελεσματική ιδιοποίηση του προϊόντος που παράγεται. Το πόσο αποτελεσματική είναι η ιδιοποίηση μέσα από άλλα κυκλώματα και όχι από το βασικό της παραγωγής αντικατοπτρίζεται στο πώς έχει εκτιναχθεί ο τομέας των υπηρεσιών, γιατί όλα αυτά εμφανίζονται ως υπηρεσίες σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, οι λεγόμενες υπηρεσίες είναι πάνω από 75% του ΑΕΠ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτό μετράμε την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό. Ναι. Όλα αυτά μαζί είναι λιγότερο από το 20 με 25% των υπηρεσιών. Το βασικό κομμάτι είναι παρασιτικές δραστηριότητες, τραπεζικές, ενίκεια, εμπορία κτλ. Αέρας, τα οποία όμως ιδιοποιούνται κομμάτι του πλούτου που παράγεται στην παραγωγή, η οποία έχει μικρότερη αξία, γι' αυτό και χωρίζει προγραμματικά στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Mm. Δηλαδή από εκεί φαίνεται το πού πηγαίνει η διευθυνσία. Δηλαδή ενώ ο Μάρξ μιλάει για μέσα παραγωγής και ενός εργοστάσιο, τώρα παίρνει άλλη κατεύθυνση. Ωραία. Γιατί πιστεύεις πως οι επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στο ανθρώπινο, όπως το αποκαλούν κεφάλαιο, παρά πλέον στο υλικό? Ναι. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρος ότι έτσι συμβαίνει. Έτσι λένε τουλάχιστον έτσι τα, λένε, ναι. τα είναι, βιβλία, έτσι λένε. Έτσι λένε τα βιβλία. Είναι σίγουρα μια trendy. Ναι, ναι. Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, ναι. Ναι. Γιατί αν ήταν έτσι δεν θα είχαμε τόσο μεγάλες απολύσεις. Είναι φανερό δηλαδή ότι οι απολύσεις είναι τόσο πολλές πια παντού, που δεν πιστεύω ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι τόσο σημαντικό όσο λένε. Και νομίζω ότι οποιαδήποτε επιχείρηση, αν μπορούσε να αντικαταστήσει ένα εργαζόμενο με μια μηχανή με το ίδιο κόστος, θα το επέλεγε. Ναι. Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αστάθμητος. Ωστόσο, επειδή όπως είπαμε προηγουμένως, στις ανεπτυγμένες χώρες στρεφόμαστε στις υπηρεσίες και δεν υπάρχουν τόσο εξελιγμένες μηχανές που να προσφέρουν κάποια είδη υπηρεσιών, αναγκαστικά ο ανταγωνισμός παίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει στο βαθμό που αληθεύει στο ότι έχουμε στραφεί σε υπηρεσίες. Ναι. Και για τις υπηρεσίες χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους. Ωραία. Αυτή είναι μια απάντηση. Θα ξαναπάω τώρα λίγο στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, που εδώ και πολλά χρόνια
Βέβαια τα τρία τελευταία έχει προπαγανδιστεί πάρα πολύ αυτή η άποψη, ότι το πρόβλημα, ναι, ένα βασικό πρόβλημα για την κρίση, ας πούμε, στην Ελλάδα, είναι ο δημόσιος τομέας, ο οποίος είναι μεγάλος, είναι υδροκέφαλος, είναι γραφειοκρατικός, είναι όλα αυτά. Και τελικά δεν αποδίδει τις υπηρεσίες, ας πούμε, που θα έπρεπε. Εσένα ποια είναι η άποψή σου? Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Ναι. Καταρχήν, ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα, όπως και αν τον μετρήσουμε, και νομίζω υπάρχουν δύο πρόσφοροι τρόποι μέτρησης, είτε σαν ποσοστό εργαζομένων στο συνολικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού, είτε σαν ποσοστό δαπανών ή εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ. Έτσι, γιατί το μικρός μεγάλος είναι ένα συγκριτικό μέγεθος, κάπως πρέπει να το μετρήσουμε. Και με τους δύο αυτούς τρόπους μέτρησης είναι χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα μεγάλος δεν είναι. Τώρα, αναποτελεσματικός, προφανώς είναι. Αλλά το αν ο δημόσιος τομέας είναι αποτελεσματικός ή αναποτελεσματικός, είναι στην ουσία μία επιλογή της εγχώριας και τώρα πια της διεθνούς ελίτ. Για να απαξιωθεί, εννοείς, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, για να απαξιωθεί, ναι. Σε εποχές που θέλουμε το δημόσιο να είναι αποτελεσματικό, έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι. Όλα τα μεγάλα έργα υποδομής σε όλο τον κόσμο, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έχουν γίνει από το δημόσιο. Ναι. Τα projects που μπορεί να φέρει σε πέρα στο δημόσιο, δεν μπορεί να τα φέρει σε πέρα κανένας ιδιώτης. Από την εποχή όμως, από το 80 και μετά, που άρχισαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να παίρνουν κομμάτια του δημόσιου τομέα, το δημόσιο απαξιώθηκε, δυσφημίστηκε και μέσα σε αυτό το περιβάλλον της ιδιωτικοποίησης δημόσιας περιουσίας άρχισε να ανθίζει η διαφθορά, η διαπλοκή πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Αυτά γίνονται, αρχίζουν και πουλούνται κομμάτια. Θέλω να πω ότι η απαξίωση του δημόσιου τομέα είναι επί της ουσίας μία επιλογή που έχει η κυρίαρχη ελίτ, η εγχώρια, η διεθνής. Είναι μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή, είναι μια πολιτική επιλογή. Ναι, δεν πιστεύω ότι ένα καλά οργανωμένο δημόσιο δεν μπορεί να φέρει σε πέρας μεγάλα project. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Θα μπορούσε να το κάνει πάλι αν του δοθεί αυτός ο ρόλος και υπάρχει μια βούληση ουσιαστική. Επίσης υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα και για το δημόσιο τομέα και για τον ιδιωτικό περί μισθολογικού κόστους. Ναι. Που ρίχνει, ας πούμε, την ανταγωνιστικότητα. Ναι, και ναι. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το μισθολογικό κόστος. Ναι. Τώρα, σε κάποιες στατιστικές μπαίνει στη λίστα προτεραιοτήτων για μια, ναι, για μια επένδυση σε μια, σε μια θέση έκτη, έβδομη κτλ. Δεν πρέπει να είναι τόσο σημαντικό. Ωστόσο, σε δραστηριότητες που είναι εντάσεις εργασίας, προφανώς είναι σημαντικό. Ναι. Γι' αυτό και αυτές οι δραστηριότητες πηγαίνουν σε χώρες που είναι χαμηλού εργατικού κόστους. Τώρα, για δραστηριότητες που δεν μπορούν, που δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία η εργασία, όχι, δεν παίζει ρόλο. Και ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να ρίξουν το κόστος πέρα από την εργασία. Δηλαδή, οι υποδομές μιας χώρας, το επιχειρηματικό πλαίσιο, μπορεί να έχουν τεράστια σημασία. Γι' αυτό και υπάρχει παραγωγή, ας πούμε, στην Ιαπωνία, στην Αμερική, στη Γερμανία, μαζί με την Κίνα βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει στη Μολδαβία ή στην Αλβανία, απλώς και μόνο επειδή είναι φτηνές χώρες. Ναι. Έτσι. Είναι σχετικό δηλαδή. Βέβαια, μερικές δραστηριότητες που μπορούν να απομονωθούν, είναι εντάσεις εργασίας και να μεταφερθούν αλλού, μεταφέρονται. Σωστά. Υποστηρίζεις σε άρθρα σου αυτό που συνοπτικά λέγεται επιστροφή στη δραχμή. Σωστά? Ναι. Το λέω σωστά ή όχι? Το λέω σωστά, ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό, τι πιστεύεις ότι μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, μια αλλαγή νομίσματος. Ναι. Και πόσο εύκολα ή δύσκολα θα είναι τα πράγματα μετά. Ναι. Μετά, το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο, ναι, είναι και θα πω, σωστά, πολύ λίγα πράγματα, ναι, ότι καταρχήν δεν μπορεί να απομονωθεί, κατά τη δική μου αντίληψη, το ζήτημα της δραχμής από μια σειρά άλλα ζητήματα. Είναι ένα πακέτο μαζί με την άρνηση του χρέους, μαζί με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με την απεμπλοκή
της Ελλάδας αλλά και κάθε χώρας από τον διεθνή κατανοητισμό εργασίας. Ναι. Σε μένα, για μένα λοιπόν όλα αυτά πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Έχουν πολύ δίκιο όσοι, όχι έχουν πολύ δίκιο, έχουν πολλά επιχειρήματα που είναι δύσκολο να αντικρουστούν, όσοι επιτίθενται στη μετάβαση στη δραχμή, αν την αποκόψεις από όλα τα υπόλοιπα. Εύκολα μπορείς να υποστηρίξεις δηλαδή ότι στο παρελθόν οι υποτιμήσεις δεν έχουν ευνόηση στις εξαγωγές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Αν αυτό δεν συνδυαστεί δηλαδή με μια στροφή στην εσωτερική αγορά που θα γίνει με δασμούς κτλ. Κτλ. Είσαι βάζοντος. Στην πραγματικότητα είναι σαν να προτείνεις σε ένα υπάρχον οικοδόμημα να μετακινηθεί μια κολόνα, έτσι που είναι το ευρώ, χωρίς να σχεδιάσει το κτίριο εξ αρχής. Γίνεσαι εύκολα στόχος κριτικής. Άρα λοιπόν η μετάβαση στην δραχμή είναι για μένα μια αναγκαία αλλά όχι ικανή προϋπόθεση, γιατί χρειάζονται πάρα πολλές άλλες για να φύγουμε από εδώ που είμαστε. Αυτό τώρα πολύ, πολύ γενικά για την επιστροφή στη δραχμή. Υπάρχουν ζητήματα ουσιαστικά, υπάρχουν ζητήματα τεχνικά της μεταβατικής περίοδου που πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά πρέπει ένα-ένα να τα δει κανείς ξεχωριστά. Ναι. Πάντως πιστεύεις ότι αν όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και δεν αποσυνδεθούν από αυτά που μου έλεγες πριν, ας πούμε, όπως η κολόνα, ξέρω, με το οικοδόμημα, ναι. Μπορούν να γίνουν πράγματα. Δηλαδή, κοίταξε, μετά μπαίνει το επόμενο ερώτημα που είναι πολύ σωστό, ότι ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Δεν υπάρχουν σχετισμοί δυνάμεων για να συμβούν τέτοια πράγματα. Αυτό είναι αληθές. Αλλά για να αλλάξουν οι σχετισμοί, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε με μια αντίληψη του τι είναι δυνατόν, τι είναι εφικτό. Όταν σκεφτούμε ότι κάτι το θέλουμε και πιστέψουμε ότι μπορεί να γίνει, αλλάζει και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι όπως να μια διαφορά φυσικής οικονομικών. Στη φυσική πραγματικότητα είναι εκεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Στα οικονομικά και σε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, η αντίληψη του τι είναι δυνατόν ή το τι θα έπρεπε να γίνει είναι κομμάτι της πραγματικότητας γιατί την αλλάζει. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση που είμαστε, εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια αντίληψη μπορεί να κινήσει τα πράγματα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Αν έχει μια συνέπεια και ακούγεται πιστική. Και για μένα πιστική είναι ένα πακέτο μαζί με όλα αυτά. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, επειδή έχεις εργαστεί 17 χρόνια νομίζω σε πολυεθνικές. Ναι. Ωραία. Οι πολυεθνικές έχουν συναντήσεις στελεχών, υπαλλήλων, συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τμήματων και διευθύνσεων και άμεσες προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων. Τουλάχιστον έτσι φαίνονται, ότι θέλουν να είναι άμεσες. Ναι. Μήπως τελικά οι εταιρείες λειτουργούν περισσότερο δημοκρατικά από τις κοινωνίες και συνεπώς εμείς οι κοινωνίες πρέπει να παραδειγματιστούμε από τις εταιρείες? Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Γιατί. Σε μια δημοκρατία πρέπει να αποφασίζεις για τα σημαντικά πράγματα, αν είναι πραγματική δημοκρατία, έτσι. Σε μια εταιρεία αποφασίζεις μόνο για ασήμαντα πράγματα και τα πάντα υπόκεινται σε έναν υπέρτερο στόχο, ο οποίος είναι το κέρδος. Ναι, αλλά αυτές, συγγνώμη σε διακόπτω, οι εταιρείες πιστεύουν ότι αυτά που κάνουν και θέλουν να αποφασίσουν είναι σημαντικά. Δηλαδή για αυτές είναι σημαντικά. Ναι, για αυτές είναι σημαντικά, αλλά οτιδήποτε αποφάσεις πάρεις και οτιδήποτε κατεύθυνση επιλέξεις, είναι ένα εργαλείο για έναν στόχο για τον οποίο δεν έχεις λόγο. Το ότι πρέπει η εταιρεία να κερδίσει, και τώρα για να μην μιλάμε θεωρητικά, έχω μία εμπειρία από μία εμπλοκή που είχα στην Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων, όπου πηγαίναμε ως εκπρόσωποι εργαζομένων να μιλήσουμε για ποιο λόγο κάνει απολύσεις μία εταιρεία που είναι επικερδής. Όχι επικερδής. Έκανε ρεκόρ κερδοφορίας και ταυτόχρονα απέλεια. Ναι. Όταν λοιπόν δεχτείς τον υπέρτερο στόχο που είναι η υψηλή κερδοφορία, που σου λέει το management, αν το δεχτείς αυτό, οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε απόφαση δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Άρα λοιπόν, όλες αυτές τις συζητήσεις, όταν υπόκειται σε έναν υπέρτερο στόχο για τον οποίο δεν έχεις λόγο, ακόμα για έναν αντίον σου, στην περίπτωση των απολύσεων, για ποια δημοκρατία μιλάμε? Ύστερα, ούτως ή άλλως, οι επιχειρήσεις είναι περιβάλλοντα ιεραρχίας και πειθαρχίες. Ναι. Παρά τώρα, για να πούμε και το άλλο, ότι φυσικά εκεί είναι προτιμότερο να δουλεύεις σε μια πολυεθνική εταιρεία σχέση με μια ελληνική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκεί, σε ελληνικές επιχειρήσεις, τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
για πολλούς λόγους, έτσι. Ναι. Πάντως, μιλώντας για εταιρείες, όχι, δεν είναι τόπι δημοκρατίας, σίγουρα όχι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, ποια κριτήρια πρέπει να έχει μια εταιρεία ώστε να πει κάποιος ότι μπορώ να την εντάξω, κατά τη γνώμη σου, έτσι, στον κόσμο των πολυεθνικών. Ναι. Γιατί αυτό είναι λίγο συγκεχημένο ποιες εταιρείες τελικά είναι πολυεθνικές. Εγώ αυτό το έχω αντιμετωπίσει από τη μεριά του εργαζόμενου. Ναι. Έτσι, γιατί ναι. τυπικά η όρη είναι κάποια άλλη, έτσι, να έχει, υπάρχει δραστηριότητα σε πάνω από μία χώρα. Ναι, λοιπόν. Την άποψή σου. Το κριτήριο είναι το ότι για να διεκπαιρεώσεις την καθημερινή σου εργασία, πρέπει να έχεις συνεργασία, εγκρίσεις και άλλα πράγματα με κόσμο που είναι σε άλλη χώρα και δεν έχει συναντήσει ποτέ σου. Ναι. Δηλαδή ένα αντίστοιχο είναι, έχω ακούσει ότι υπάρχουν κομμάτια μουσικής, τα οποία τα έχουν γράψει μουσική, που δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Ο ένας έγραψε τον μπάσο, ο άλλος τον drums, ο άλλος την κιθάρα, τα συνέδεσαν μαζί και βγάζουν ένα κομμάτι. Κάπως έτσι είναι και μια πολυεθνική εταιρεία. Κάνεις κάτι, συνεργάζεσαι με κόσμο που δεν έχεις δει ποτέ. Νομίζω ότι αυτό είναι το κάποιο καλό κριτήριο για να καταλάβεις αν εταιρεία που δουλεύεις είναι πολυεθνική ή όχι. Είναι το πιο σημαντικό, μάλλον. Ναι. Από τη μεριά του εργαζόμενου αυτό είναι, ναι. Ναι. Επίσης, θα ήθελα να μου πεις από την εμπειρία σου, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι ποιοτικές διαβαθμίσεις των ανθρώπων που εργάζονται σε πολυεθνικές. Ποιοτικές εννοώ ότι. Όχι σε ό,τι αφορά τη δουλειά τους, σε ό,τι κάνει ο καθένας. Στο πώς μπορεί να ντύνεται, να συμπεριφέρεται, να μιλάει. Α, αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι εντάσσονται στην κουλτούρα της εταιρείας με τρόπο πολύ βαθύ. Ναι. Αυτό επηρεάζει και το ντύσιμο και τις καταναλωτικές συνήθειες και τις αντιλήψεις. Ενδύονται αυτοί οι άνθρωποι το κύρος της εταιρείας και το ακτινοβολούν προς τα έξω, στο περιβάλλον τους, στους φίλους τους κτλ. Κτλ. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι συνήθως αυτοί που κάνουν τεχνικές δουλειές που παραμένουν σε ένα στυλ καθημερινό. Υπάρχουν κάποιοι που υποκρίνονται το πρώτο στυλ χωρίς να το υιοθετούν στην πραγματικότητα και το βράδυ δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ναι. Υπάρχουν όλα αυτά. Πάντως σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου μέσα σε πολυεθνικές που εντάσσεται βαθιά υπαρξιακά μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αν αυτό εννοείς. Ναι, έτσι. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Και αν θες να ανέβεις, πρέπει να το κάνεις. Αν θες να γίνεις δηλαδή manager ή ένας επιτυχημένος πολιτής, δεν έχεις επιλογή. Δηλαδή, εκεί θα σε καταλάβουν. Σίγουρα, ναι. Μια που μου μιλήσεις για αυτό τώρα, για την ένταξη, ας πούμε, στην κουλτούρα της μιας πολυεθνικής, θέλω να σε ρωτήσω πώς παράγεται και αναπαράγεται ο εταιρικός πατριωτισμός σε μια πολυεθνική. Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες έχουν διαφορετικό στυλ. Άλλες είναι πιο φιλελεύθερες, άλλες είναι πιο κάθετες σε αυτό. Η δική μου εμπειρία είναι ίσως λίγο βάρβαρη. Ναι. Δεν τολμούσες να δείξεις μειωμένο εταιρικό πατριωτισμό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείς να αφιλητήσεις κάποιες δουλειές που σου δίνονται και γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι άσκοπες. Γιατί θα θεωρηθείς ότι είσαι το παθής ή ότι. Ούτε λεκτικά δηλαδή, ας πούμε, ούτε να πεις ότι ρε παιδιά αυτό δεν. Αυτό μπορεί να το πεις σε συναδέλφους σου, αλλά αυτό προς τα πάνω. Όχι να φτάσει προς τα πάνω. Δεν μπορεί να λεχθεί, γιατί θεωρείς. Ή μπορεί να το κάνεις μία φορά, αλλά αν το κάνεις δεύτερη θα θεωρηθείς ότι έχεις. Δεν είσαι πατριώτης. You don't think positive κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα βέβαια αυτή είναι η απλή μορφή. Υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες μέσα στις επιχειρήσεις που προάγουν τον εταιρικό πατριωτισμό και οι οποίες όπως τις έχω ζήσει εγώ και ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο καθένας έχει τις ίδιες, είναι πολύ δυνατές εμπειρίες. Είναι συγκεντρώσεις πολλών ατόμων, χιλιάδων ατόμων σε κάποιους χώρους. Υπάρχουν και βιντεάκια που δείχνουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Που μοιάζουν με τις εκδηλώσεις του Ναζιστικού Κόμματος, όπου υπάρχει
μια σκηνή, φωνάζονται συνθήματα, σηκώνονται γροθιές από κάτω, χτυπάμε τους αντιπάλους, είναι κάποιοι ηθοποιοί στη σκηνή που παίζουν αυτό το ρόλο, εμείς τους κλωτσάμε και όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές είναι τέτοιες δραστηριότητες. Νομίζω σε πολλές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Ναι. Οι εταιρείες και ειδικά οι πολυεθνικές παρουσιάζονται σχεδόν πάντα ως υπόδειγμα σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Ναι. Που κατηγορείται για αυτά που είπαμε πριν, γραφειοκρατία, υδροκεφαλισμό κτλ. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Ναι. Όσο ένας οργανισμός μεγαλώνει, και όταν μεγαλώνει, να πω από την δική μου πάλι εμπειρία, φτάνει σε μέγεθος αρκετών δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, αρχίζουν και παρατηρούνται φαινόμενα που παρατηρούνται και στο δημόσιο. Αποκόπτεται τόσο πολύ η ανώτατη διοίκηση από ό,τι συμβαίνει χαμηλά, που πραγματικά αρχίζεις να κάνεις, για να το ελέγξεις αυτό μετά χρειάζεται μία γραφειοκρατία. Οτιδήποτε τρόπος ελέγχου ανεβάζει αυτή την γραφειοκρατία, αποφάσεις που παίρνουν δεν είναι εφάρμοστες. Γνωρίζεις εσύ από κάτω ότι είναι τόσο κεντρικές αυτές οι αποφάσεις που είτε το κάνεις έτσι είτε αλλιώς δεν μπορείς να τις επηρεάσεις, ή ότι η επιτυχία σου αυτό που κάνεις δεν εξαρτάται από σένα, γιατί πια οι εταιρείες, μια μεγάλη εξαγορά παράδειγμα, ή μια μεγάλη συμμαχία σε επίπεδο παγκόσμιο θα φέρει επιτυχία στη δική σου θυγατρική, ό,τι και να κάνεις, όσο μέτριος και να είσαι, ή δεν θα αποτρέψει μια καταστροφή, όσο καλός και να είσαι. Ναι. Με αυτή την έννοια γίνεσαι τόσο ασήμαντος, όπως λέει ο Καβάφης, στη Ρώμη δόθηκε ο χωρισμός, έγινε εκεί η μοιρασιά, που ό,τι και να κάνεις δεν έχει μπορείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα. Έτσι, δεν μπορεί να το επηρεάσεις. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα στην αποτελεσματικότητα όμως. Ναι, όταν γίνει τόσο μεγάλος ένας οργανισμός, υπάρχουν φαινόμενα αναποτελεσματικότητας, άχρηστης εργασίας κτλ. Που υπάρχουν νομίζω και στο δημόσιο. Ίσως όχι σε τόσο βαθμό, αλλά αρχίζει και πλησιάζει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ρόλοι που οι πολιτικές εταιρείες τους παίζουν πάρα πολύ καλά και αυτοί είναι, είναι το κομμάτι πολλές φορές το εμπορικό, το κομμάτι της χρηματοδότησης, το κομμάτι της ελαχιστοποίησης φορολογικών καταβολών παγκόσμια. Εδώ πέρα έχουν πλεονεκτήματα που δεν μπορεί να τα έχει μια μικρή εταιρεία. Διαμορφώνουν το επιχειρηματικό πλαίσιο που λειτουργούν, αυτές υπαγορεύουν με ποιο τρόπο θα γίνουν οι συμβάσεις, με ποιες προδιαγραφές θα βγουν κάποιοι πολύ μεγάλοι διαγωνισμοί. Όλα αυτά είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά για την κερδοφορία τους. Αλλά τώρα σε επίπεδο καθημερινής δουλειάς και εφόσον είναι πολύ μεγάλες, υπάρχουν φαινόμενα τέτοια. Όπως ανέφερα, μεγάλες αναποτελεσματικότητες. Και επίσης φαίνεται και από κάπου αλλού, οι εταιρείες οι μεγάλες δίνουν υπεργολαβικά σε πολύ μικρότερες βασικά κομμάτια δουλειάς. Αυτές οι εταιρείες οι υπεργολαβικές βγάζουν όλη τη δουλειά με μία αντιμιστία. Ναι. Αυτές είναι οι πραγματικά αποτελεσματικές. Ναι. Κάτι γνώμη. Οι εταιρείες γενικά έχουν θέμα με το δημόσιο τομέα, τον οποίο το θεωρούμε αναποτελεσματικό κτλ. Αλλά η εντύπωση μου είναι ότι κυρίως συνεργάζονται με το δημόσιο. Ναι, το άλλο είναι ότι είναι ο μεγάλος τους πελάτης, είναι ο μεγάλος χρηματοδότης στο δημόσιο. Παρά την γκρίνια που έχουν όλοι ως επιχειρηματικός κόσμος, κανένας δεν θα ήθελε να δει τις δημόσιες δαπάνες να περιστέλλονται δραστικά, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος πελάτης. Και στο δημόσιο βασίζονται με πολλούς τρόπους. Όχι μόνο σαν πελάτης, αλλά οι εταιρείες των μεγάλων χωρών, γιατί έτσι βγαίνουν προς τα έξω. Θυμάμαι κάτι που είχε πει παλιά η Κοντολίζα Ράις. Είχε πει, τα μακροοικονομικά πλεονεκτήματα των αμερικανικών εταιριών βασίζονται στην ισχύ του αμερικανικού στρατού. Αυτό είναι πάρα πολύ αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι μόνο λοιπόν το δημόσιο πελάτης τους, είναι και αυτός που τους βγάζει προς τα έξω. Βοήθειες προς τον τρίτο κόσμο στην ουσία είναι σχεδόν πάντα επιδότηση των μεγάλων εταιριών, γιατί αυτές εκτελούν τα έργα που υποτίθεται ότι γίνονται στις εταιρείες, στις χώρες κτλ. Άρα ναι, οι μεγάλες εταιρείες βασίζονται πάρα πολύ στο δημόσιο. Ωραία. Φτάσαμε τώρα στην τελευταία ερώτηση.
υπάρχει αυταπάρνηση στον κόσμο των πολυεθνικών ή λειτουργεί μόνο το προσωπικό ή το εταιρικό κέρδος. Καταρχήν οι εταιρείες οι οποίες φέρονται στον υπόλοιπο κόσμο, στον εξωτερικό τους κόσμο, πολύ εγωιστικά, έτσι προσπαθούν να υπερισχύσουν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Αυτή λοιπόν η εξωτερικά ανταγωνιστική συμπεριφορά προσπαθεί να αλλάξει το εσωτερικό και να πει στους εργαζόμενους ότι πρέπει μεταξύ μας να συνεργαζόμαστε. Αλίμονο αν κάποιο, καθένας μέχρι να σε μια εταιρεία, είχε την προσωπική του ατζέντα, φυσικά και την έχει. Φυσικά και την έχει. Αλλά η εταιρεία προσπαθεί να περάσει ένα διαφορετικό κλίμα συνεργατικό ανάμεσα στους εργαζόμενους της. Υπάρχουν γι' αυτό πολλοί τρόποι. Κάνει κάποιες εκδηλώσεις, τους βάζει μαζί σε ομαδούλες να παίζουν παιχνίδια, έχει αφίσες που λένε αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό δεν δουλεύει. Δηλαδή ο κόσμος ξεκάθαρα καταλαβαίνει τι κάνουμε στον κόσμο και τι κάνουμε εμείς εδώ μέσα και αυτή η εγωιστική συμπεριφορά που δείχνει η εταιρεία προς τα έξω την εισπράττει και από τις εργαζόμενους της εσωτερικά. Και αυτοί πολύ συχνά φεύγουν, πάνε σαν ανταγωνιστές, κουβαλάνε εκεί τεχνικά ή εμπορικά μυστικά τα οποία τα εξαργυρώνουν. Άρα η εταιρεία, ό,τι προσπάθεια και να κάνει, δεν μπορεί να εμπνεύσει ένα εργαζόμενο όπως τον εμπνέουν κάποιες ιδέες, ιδεολογίες κτλ. Στις οποίες μένει πιστές με προσωπικό κόστος. Κατά κανόνα δεν το κάνει. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί κάποιοι εργαζόμενοι να δουλέψουν με αυταπάρνηση. Να ξενυχτήσουν, να υπερβάλλουν τις δυνάμεις τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι όταν στέκονται σαν εκπρόσωποι μιας εταιρείας σε μια δουλειά που βγαίνει προς τα έξω, στην ουσία αυτό που κρίνεται είναι η προσωπικότητά τους, η δική τους επαγγελματική επάρκεια κτλ. Σε αυτή την ταύτιση, όταν συμβαίνει, όντως μπορούν να συμπεριφερθούν με αυταπάρνηση. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.